στο χείλος του γκρεμού ο Ζελένσκι. Ο Πούτιν θα φάει Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για πρωινό μετά την πτώση της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολοδίμηρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ πως εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο με την Ρωσία, ο ηγέτης της Μόσχας Βλαντιμίρ Πούτιν θα επεκτείνει τους πολέμους τους πιο κοντά στην Δύση και θα την φάει για βραδινό. Η συνέντευξη του Ζελένσκι δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα στο περιοδικό The Economist και περιείχε ενδιαφέρουσα λόγια του ηγέτη του Κιέβου. Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι δήλωσε πως η ιδέα ότι η Μόσχα νικά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είναι ψεύτικη, αφού στην πραγματικότητα η Ρωσία υποφέρει από βαριές απώλειες στο πεδίο της μάχης. Τόνισε επίσης πως το κέντρο βάρους του πολέμου πρέπει να μετακινηθεί προς την Κρυμαία και την Μαύρη Θάλασσα φέτος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι θυμωμένος, όχι εξαιτίας των επιτυχιών των εχθρών του, ούτε εξαιτίας της έλλειψης προόδου από τον στρατό του στο πεδίο της μάχης. Στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος Ουκρανίας είναι εξοργισμένος από τους ενδιασμούς κάποιων συμμάχων του, όπως επίσης και από την αδιαφορία κάποιων συμπατριωτών του. Θυμωμένος από την πίεση του πολέμου και από την αποτυχία της πολυδιαφημιζόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης, ο Ζελένσκι έχει χάσει το φως και το χιούμορ που τον χαρακτήριζαν στις τελευταίες μας συνεντεύξεις. Έγραψε το The Economist στην αρχή του άρθρου του. Ο κόσμος δεν τον ακούει πλέον. Πρόσε χαρακτηριστικά το δυτικό περιοδικό. Το κύριο επιχείρημα του Ζελένσκι είναι πως, υποστηρίζοντας την Ουκρανία, η Ευρώπη προστατεύει παράλληλα τον ίδιο της τον εαυτό από την ρωσική επιθετικότητα. Δίνοντας μας χρήματα ή όπλα, υποστηρίζετε τους εαυτούς σας. Σώζετε τα παιδιά σας, όχι τα δικά μας, είπε εμφαντικά ο Ζελένσκι. Εάν η Ρωσία μπορεί να παίρνει παιδιά από την Ουκρανία, θα πάρει και από αλλού. Εάν η Ρωσία παραβιάζει τα δικαιώματα των Ουκρανών, θα παραβιάζει και τα δικαιώματα όλου του κόσμου. Εάν η Ουκρανία χάσει, ο Πούτιν θα επεκτείνει τους πολέμους του πιο κοντά στη Δύση. Ο Πούτιν νιώθει την αδυναμία σαν ζώο, επειδή είναι ζώο. Νιώθει το αίμα, νιώθει την ισχύ του. Και θα φάει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την ελευθερία και την δημοκρατία για βραδινό, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.